Καλημέρα σας κύριε Μωράιτη. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση. Η αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα εκφραστεί με αρνητική ψήφο ή υπάρχει κι άλλο ενδεχόμενο, κύριε Μωράιτη, στη Βουλή? Ναι, καταρχάς να πούμε για τη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η κομματική οργάνωση καλεί το λαό της Αθήνας να πάρει μαζικά μέρος στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Να καταδικάσει αυτή τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, τα σχέδια στην ουσία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ. Να σας ζητήσω μια χάρη. Συγγνώμη που σας διακόπτω, να απομακρύνετε λίγο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας για να σας ακούμε πιο καθαρά και να σας ακούει και ο κόσμος. Συγγνώμη για την υπόδειξη, αλλά για καλό το λέμε. Ωραία, ωραία. Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, όπως είπαμε, να καταδικάσει αυτή τη συμφωνία που είναι τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Να καταδικάσει τον αλληλοτροδισμό και τον εθνικισμό και να πρωτοφωνάξει ναι στη φιλία των λαών, στην κοινή πάλη των λαών της περιοχής μας. Αυτό το είδα και στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που έχει και τη σχετική αφίσα. Πώς όμως η φιλία των λαών πρώτα απ' όλα θα πιστοποιηθεί, δηλαδή πώς φαίνεται και πώς θα κατοχυρωθεί? Υπάρχει δηλαδή μια εναλλακτική πρόταση? Ναι, και να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας. Φυσικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με καθαρότητα έχει τοποθετηθεί ενάντια στη συμφωνία, θα την καταψηφίσει. Γιατί, κύριε Παπασταματίου, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε και το βλέπουμε και στην αντιπαράθεση που είχαμε χθες στη Βουλή και θα συνεχιστεί και σήμερα, που επικεντρώνεται η διαφωνία των κομμάτων στην ονοματολογία. Και επειδή ξεκινώντας αφήσατε να εννοηθεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποια είναι η θέση του σε ό,τι αφορά το όνομα, με σταθερότητα από το 1992 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε πει και τότε ότι πρέπει να δοθεί λύση καταρχάς στο πρόβλημα αυτό, πρέπει να υπάρχει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Σήμερα εδώ όμως δεν έχουμε μόνο το όνομα. Γι' αυτό είπα προσπαθούμε. Άρα δεν είναι, συγγνώμη που ρωτάω, που διακόπτω, δεν είναι το Βόρεια Μακεδονία το πρόβλημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας? Ασφαλώς θα εξηγήσω. Ασφαλώς εμείς η θέση μας ήταν ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το όνομα. Βέβαια εδώ όλα τα αστικά κόμματα και δυστυχώς και πολλά μέσα ενημέρωσης αφήνουν έξω από το κάδρο την καρδιά αυτής της συμφωνίας. Mm-hmm. Ποια είναι? Ότι αυτή η συμφωνία παίρνει την υπογραφή της σφραγίδα της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτό είναι και στην ουσία συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα. Μέχρι και η φασιστική Ναζιστική Χρυσή Αυγή χθες με τον εισηγητή της είπε ότι θα προσφύγει στο ΝΑΤΟ, ότι δεν τηρούνται νόμιμες διαδικασίες όταν έβαλε ζήτημα αντισταγματικότητας της ΣΥΔΙΣ που έγινε χθες στη Βουλή. Αν δηλαδή δεν οδηγούσε το ΙΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ αυτή η συμφωνία, θα είχε αντιρρήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Ναι, κοιτάξτε τώρα, έχει και όπως έχουμε αναφέρει και ο γραμματέας του κόμματος και τα στελέχη του κόμματος έχει και σπέρματα αλληλοτροτισμού. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Στο κείμενο το οποίο στάθηκε χθες στη δηματική διακοίνωση, για παράδειγμα, αφού υπάρχει ο όρος στη νέα συμφωνία Βόρεια Μακεδονία, ναι, γιατί στο κείμενο αυτό αναφέρεται ο μακεδονικός λαός? Γι' αυτό εμείς λέμε ότι υπάρχουν και πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και σπέρματα αλληλοτροτισμού. Αλλά το βασικό για μας, το κύριο, είναι αυτό που ανέφερα. Είναι ότι αυτή η συμφωνία γίνεται ακριβώς για να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι μέσα στους γενικότερους σχεδιασμούς που έχει το ΝΑΤΟ για την περιοχή των Βαλκανίων. Σας διακόπτω για να πω ότι βλέπω τώρα στην ΕΡΤ συντρόφου σας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που έχουν αναρτήσει πανό στην Ακρόπολη με τα συνθήματα που είπατε ότι που πηγαίνετε για την αποψινή συγκέντρωση. Μεταδώσαμε το τώρα πανό, τα πλάνα από εκεί. Το πανό έχει αναρτηθεί πριν αρκετή ώρα πρωί-πρωί. Στελέχη, μέλη του ΚΚΕ ανήθησαν σε μια συμβολική κίνηση, έχουν αναρτήσει αυτό το πανό στην Ακρόπολη. Συνεχίζοντας την κουβέντα, πρέπει να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο, άλλωστε εδώ καταρρύπτει και το επιχείρημα της κυβέρνησης περί γεωστατικής αναβάθμισης της χώρας μας, όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς λέμε καθαρά ότι αυτή η γεωστατική αναβάθμιση δεν θα γίνει για τους λαούς
ούτε για το λαό των Σκοπίων, της πρώην Κυπριακής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ούτε για το λαό της χώρας μας. Εξάλλου, υπάρχει αρκετή πείρα εδώ στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια. Έχουν ματοκυλήσει την περιοχή μας. Εδώ έχουμε διαιρέσεις, έχουμε επαναχάραξη συνόρων, ναι, αλλά των λαών. Μια συμφωνία όμως, κύριε Μωραΐτη, που λύνει ένα τέτοιο θέμα, ομαλοποιεί την κατάσταση στην περιοχή. Δεν λέω ότι είναι καλή ή κακή. Λέω όμως ότι μια συμφωνία, όταν φτάνουν δύο πλευρές, απομακρύνεται το ενδεχόμενο της σύγκρουσης, καθώς επίσης και του επηρεασμού από άλλες χώρες και από άλλα συμφέροντα να εργαλειοποιηθεί το συγκεκριμένο κράτος. Ξέρω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν συμπαθεί ούτε τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο κομμάτι του να ηρεμήσει η περιοχή γίνεται ένα βήμα. Για να δούμε, ναι, έτσι που τα λέτε, κύριε Παπασταματίου, έχουμε το άλλη περίπτωση. Είμαστε με την Τουρκία σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Έχουμε ηρεμία στο Αιγαίο. Πολλοί λένε ότι αν δεν ήταν και στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, θα είχαμε πάει. Όχι, εγώ σας τα αναφέρω, εσείς θα τα σχολιάσετε. Δεν μπορώ να μην λέω και επιχειρήματα άλλη πλευρά, κύριε Μωραϊτή. Με κάνετε και νιώθω άβολα, καταλαβαίνετε. Ναι, εδώ κοιτάξτε, πλοία του ΝΑΤΟ αλωνίζουν το Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Υπάρχει αυτή η όξυση αντιπαράθεση. Βέβαια, εμείς είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ καθαρά. Ότι εδώ πέρα η αντιπαράθεση γίνεται ποιο θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα, από το μοίρασμα και τη ενέργεια και των κοιτασμάτων, ναι, και το πέρασμα των αγωγών όπως συμβαίνει στα Βαλκάνια και άλλα. Μα επομένως, με συγκρούσεις προχωρεί η ιστορία και η διαλεκτική το δέχεται αυτό. Το ζήτημα όμως είναι όποιες δεν σε συμφέρουν να μην τις κάνεις. Γι' αυτό αν δείτε και τα πλάνα που είναι στο πανό που έχει αναρτηθεί, λέει ναι στη φιλία του λαών, ναι, ναι στην αλληλεγγύη, στην κοινή πάλι. Επομένως, εμείς λέμε καθαρά ότι οι λαοί μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους μεταξύ τους με φιλία, με αλληλεγγύη. Θα κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση τότε, κύριε Μωραΐτη, ναι, με την άδειά σας. Δώστε με ένα παράδειγμα που οι λαοί χωρίς το σχήμα το νομικό του κράτους και τα λοιπά έλυσαν ένα τέτοιο θέμα. Κοιτάξτε, έχουμε παραδείγματα και στο παρελθόν που υπήρξε παράδειγμα η πρώην Γιουγκοσλαβία από την διέλυση του ΝΑΤΟ. Οι χώρες αυτές που έγινε η διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας δεν ζούσαν για πολλά χρόνια με ειρήνη στην περιοχή. Για δέστε τη σήμερα. Κάτω από την ομπρέλα ενός ομόσπονδου κράτους, ναι, βεβαίως. Όχι όμως ότι. Για δέστε όμως σήμερα τι συμβαίνει με το Κόσοβο, με τη Σερβία. Αν είχαν φιλιώσει όμως, δεν θα έψαχναν κάποια ευκαιρία, ναι, να ανεξαρτοποιηθούν, έστω με αυτό το όνομα. Είναι σίγουρο ότι όταν προέχουν τα συμφέροντα των λαών, η φιλία και όλα αυτά, τέτοια προβλήματα θα λύνονται. Σήμερα γιατί έχουμε αντιπαράθεση εδώ? Γιατί είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι πραγματικά γίνεται μια παρέμβαση των αστικών τάξεων των περιοχών, των μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων, στον ανταγωνισμό, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στα Βαλκάνια. Και είναι αυτό κυριαρχούσες αυτές οι τάξεις. Γι' αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η διαπάνη μεταξύ υπεραλιστικών κέντρων, όπως είναι και η Ρωσία σήμερα, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εκεί κρύβεται η πραγματικότητα. Ξέρετε όμως, κύριε Μωραΐτη, και στο Δεύτερο Παγκόσμιο οι ανερχόμενες και όλας τότε αστικές τάξεις των μεγάλων βιομηχανικών χωρών συγκρούστηκαν και όταν ήρθαν στην πατρίδα μας και η αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιστάθηκαν. Και στην χώρα μας δεν είχαμε κάποιο λαϊκό καθεστώς. Εδώ μια και μάλιστα περίεργη εκδοχή είχαμε, ούτε καν αστική δημοκρατία. Αλλά εκεί μπήκε το πρωτεύον μπροστά. Θέλω να πω ότι το ότι υπάρχει αστικό καθεστώς δεν σημαίνει ότι όλα λειτουργούν μόνο με βάση αυτό. Πρέπει να κερδίζουμε και την καθημερινή επιβίωση και οι άνθρωποι και τα κράτη. Δηλαδή και στις ενδοαστικές συγκρούσεις ήταν φορές που η αριστερά προέταξε το πατριωτικό. Ναι, κοιτάξτε, εμείς γι' αυτό λέμε σήμερα ότι ο λαός μας πρέπει να οργανώσει την πάλη του απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, να δώσει την καθημερινή μάχη, να κερδίσει ανάσες καθημερινά, γιατί εμείς δεν λέμε να περιμένει ο λαός μας να γίνει σοσιαλισμός. Πρέπει και σήμερα να δώσει μάχη για το σήμερα. Και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρωτοστατεί σε αγώνες στους χώρους δουλειάς, εκεί που πραγματικά υπάρχουν τα προβλήματα και
βάζει στο, στα αιτήματά του, στις εκδικήσεις του, αιτήματα για το σήμερα. Ίσως να ισχύει και για τα Βαλκάνια αυτό, αυτό θέλω να πω. Κυρία Μωράητη, εσάς δεν σας ενοχλεί, επειδή μιλήσατε για τη φιλία των ανθρώπων και το πώς μπορούν να συνεργαστούν, τα επεισόδια στη Βουλή δεν σας ενόχλησαν και από τους συγκεκριμένους ανθρώπους και από τη συγκεκριμένη κομματική παράταξη που τα, που τα προώθησαν αυτά τα επεισόδια? Δεν σας ενοχλεί ότι κάνει συλλαλητήρια η Χρυσή Αυγή για αυτό το ζήτημα, για παράδειγμα, εσείς και η Χρυσή Αυγή? Κοίτα, αυτή τη στιγμή. Κοίτα κυρία Χαρίτου, δεν ξέρω τώρα πώς βάζετε το ερώτημα και αν προσπαθείτε να πείτε για τα δύο ζητήματα, εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς έχουμε ανοιχτό πόλεμο με αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα. Και καλούμε το λαό μας, όχι μόνο τώρα, από όταν εμφανίστηκε, να απομονωθούν οι ναζιστές, οι φασίστες παντού στους χώρους δουλειάς. Αλλά σας παρακαλώ, μην κάνετε συγκρίσεις τα συλλαλητήρια του ΚΚΕ που περιφρονούνται, που έχουν αιτήματα, τα μεγάλα προβλήματα του λαού μας. Σας ρώτησα αν σας ενοχλεί. Ασφαλώς είμαστε ενοχλεί. Γι' αυτό εμείς λέμε να απομονωθούν και οι φασίστες. Αν σας προβληματίζει ότι υπάρχουν συλλαλητήρια για το ίδιο θέμα. Όχι, Μάκη, όχι, κάνετε λάθος. Για δέστε το πανό που είναι αυτή τη στιγμή στην Ακρόπολη και το οποίο το δείξατε. Όχι, στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, στα σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό, ναι, στη φιλία αλληλεγγύη και κοινή πάλι των λαών, γράφει το πανό. Ναι, οι φασίστες βάζουν τέτοιο ζήτημα, κύριε Παπασταματίου. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Ναι. Φοβόσαστε την αριθμητική σύγκριση των δύο συλλαλητηρίων? Καθόλου, καθόλου. Εμείς λέμε καθαρά ότι αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε στο λαό της Αθήνας, στο λαό της Θεσσαλονίκης, στη Λάρισα, όπου θα διεργαστούν αυτά τα συλλαλητήρια. Καλούμε με συγκεκριμένα αιτήματα και πιστεύουμε ότι ο λαός θα ανταποκριθεί, γιατί πραγματικά έχει καταλάβει ότι αυτή η συμφωνία είναι μακριά και από τα δικά του συμφέροντα και από τα συμφέροντα του γειτονικού λαού. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα σύγκρισης. Εμείς καθαρά βγαίνουμε με αυτά τα αιτήματά μας, τα οποία νομίζουμε θα αγγίξουν την καρδιά των ανθρώπων του δημοκρατικού λαού της χώρας μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μωράητη. Την καλημέρα μας.